ξαναβάζει την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, δίνει τη 13η σύνταξη στου χαμηλά συνταξιούχου, βγαίνει από την Ευρωζώνη. Κόβει το ΕΚΑΣ και τις συντάξεις, μπαίνει στην Ευρωζώνη. Δίνει 751 ευρώ κάτω από το μισθό, βγαίνει από την Ευρωζώνη. Λοδοβίκος, όχι, λέω. Δίνει 600 ευρώ. Το έχουμε καταλάβει. Το έχουμε καταλάβει. Θέλω να καταργηθεί. Το έχουμε καταλάβει. Νέα Δημοκρατία είναι με τους δανειστές. Το έχουμε καταλάβει. Να αυξηθούν οι μισθοί στο σημείο του 2009. Δεν χρειάζεται. Είμαι πολύ υπέρ. Ακολουθείτε συνέχεια την ίδια πολιτική, κύριε Βορύδη. Ότι έτσι θα γινόταν. Και αυτή η πολιτική έχει δύο αποτελέσματα. Είναι δυνατόν τώρα. Μα δεν το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. ΣΥΡΙΖΑ σκληρά. Δεν θα κάνατε και άσχημα. Αλλά σας λέω. Είναι τρομερό. Είναι εκπληκτικό το εξής. Κάνετε 5 χρόνια, τα 2,5 τα τελευταία εσείς, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν αξιολογείτε την καταστροφή που έχει κάνει το πρόγραμμα. Δεν αξιολογείτε το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το χρέος. Δεν αξιολογείτε το γεγονός ότι η λιτότητα εκφράζεται στους αριθμούς του πλεονάσματος. Δεν αξιολογείτε το γεγονός ότι 8 δισεκατομμύρια κατά μέσο όρο θα φεύγουν από τη χώρα. Και λέτε ότι κοιτάξτε να δείτε, για να σωθούμε, δεν μας έκανε κανένα διάσωση. Δανεικά μας έδωσε. Ναι. Δανεικά. Ναι. Γύρισε τα λεφτά. Και αυτό που λέτε, η χρηματοδότηση, δεν πρόκειται περί χρηματοδότησης. Ναι. Πρόκειται περί αναστροφής ή επανεπέκτασης των δανείων τους. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ούτε ένα σεν δεν μπαίνει στην ελληνική, στην ελληνική οικονομία. Τους, ούτε ένα σχέδιο δεν έχετε για την ανάταξη της οικονομίας. Δεν έχετε ούτε ένα σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Το θέμα είναι να καταλάβουν τίποτα. Απ' έξω θέλετε να έρθουν. Χρειάζεται πιο ήρεμη κουβέντα. Για να καταλάβουν οι πολίτες τελικά ποια είναι τα διακυβεύματα αυτών των εκλογών. Διότι διακυβεύματα υπάρχουν, αμφίβολα.